Καλώς ήρθατε στο Mad for Fashion, είμαι η Κατερίνα Βλάχου και μας θα μιλήσουμε για fashion trends από τα πιο αντρεπτικά catwalk με τα πιο εντυπωσιακά street styles και φυσικά έχουμε και το fashion music icon της εβδομάδας, την Taylor Swift, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, έτσι και μέχρι την Παρασκευή. Πριν όμως μιλήσουμε για το trend της ημέρας, έχω να σας πω ότι μαζί μας από την L'Oréal Professionnel Paris έχουμε το Steam Pod, το οποίο, παιδιά, είναι ένα εργαλείο ισιό για τα μαλλιά ή και μπούκλας, ανάλογα πώς θα το χρησιμοποιήσετε, το οποίο έχει τη δύναμη του ατμού και, παιδιά, δεν μας καταστρέφει την τρίχα. 78% λιγότερη ευαισθητοποίηση της τρίχας από οποιαδήποτε άλλη παρόμοια συσκευή. Σας δίνει, παιδιά, ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα και ακούστε το πιο ακραίο απ' όλα. Για 48 ώρες μένετε με μαλλί σιωμένο και όχι μόνο, χωρίς φριζάρισμα. Δηλαδή, τώρα για το καλοκαίρι που ισιώνουμε τα μαλλιά μας και με το που βγάλουμε το πόδι μας έξω και έχει κάτι, παραλία, θάλασσα, τσακ, πετάνε του φίτσες, γουρέλουνε φίτρες και γινόμαστε φριζαρισμένες. Μας εγγυάται το Steampod ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Φυσικά, έχει και προϊόντα τα οποία το συνοδεύουν και κάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αναλυτικότερα όμως θα μιλήσουμε σε λίγο, αλλά το πιο συναρπαστικό από όλα είναι ότι έχουμε giveaway στα social media μας, συγκεκριμένα στο Instagram του MAD. Μπείτε, ακολουθήστε, παιδιά, τους όρους συμμετοχής και θα κερδίσετε κι εσείς. 18 του μήνα, όπως βλέπω εδώ, τελειώνει η κλήρωση. Ένα Steam Pod, οπότε σας βλέπω κάτω στα σχόλια όλους. Τρέξτε, γιατί αξίζει full. Πάμε να μιλήσουμε για το fashion trend της ημέρας, το οποίο, παιδιά, είναι το κροσέ. Το κροσέ, το ύφασμα, είναι αυτό το πλεκτό. Παλιά το είχαν φτιάξει σαν αντικατάστατο της... μια πιο φτηνή εκδοχή της δαντέλας, να σας το πω έτσι, αυτό το βελονάκι που λέμε, σαν χειροποίητη δαντέλα, θα σας εξηγήσω αμέσως. Πέρυσι πάρα πολύ είχε γίνει τάση στα μαγιό και πραγματικά δεν κατάλαβα ποτέ μου πώς γίνεται να είναι ένα μαγιό βολικό κροσέ, ενώ άμα βουτήξει τη θάλασσα θα κρατήσει όλη την υγρασία, δεν θα στεγνώσει πότε, θα παγώσει η κοιλιά μας. Αλλά σε φόρεμα για το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ 70s, όπως λέγαμε και χθες. Πάμε στην πρώτη φωτογραφία να το δούμε σε ένα πολύχρωμο maxi crochet dress. Σε μια πάρα πολύ ωραία, παιδιά, μου αρέσει που και αυτά τα χρώματα, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Το είχα τώρα αυτό το φόρεμα. Στην επόμενη φωτογραφία, έτσι, ένα πιο κοντό φόρεμα με λευκά sneakers κιόλας. Αν το βάλετε, αυτό το κάνει και πάρα πολύ καθημερινό. Η φίλη μας είναι σε κότερο. Okay. Και τέλος το βλέπουμε σε ένα cut out κροσέ φόρεμα που στην ουσία συνδυάζει αυτό το φόρεμα και τις δύο τάσεις για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ sexy, πάρα πολύ ωραίο και κοιτάξτε αυτό το τσαντάκι το ξύλινο, πόσο καλοκαιρινό και πόσο ωραίο. Τα έχω δει στη Φολέγανδρο, παιδιά, να τα πουλάνε αυτού του είδους τα τσαντάκια. Να πάρουμε ένα, να έχουμε κι εμείς ένα ξύλινο τσαντάκι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να απολαύσουμε όμως τη Lady Gaga με το Stupid Love και επιστρέφουμε μετά το break. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion και έχει έρθει η στιγμή για τα αγαπημένα μας Instagram accounts και τις celebrities τις οποίες θα σχολιάσουμε. Και ξεκινάμε με την Τζέννη Θεωνά, η οποία, παιδιά, η αγαπημένη μας ηθοποιός, φοράει ένα μάξι φόρεμα σε γήινες αποχρώσεις με φουσκωτά μανίκια και γεωμετρικά σχέδια. Τα έχει συνδυάσει τέλεια με ένα ζευγάρι απλά μαύρα σαντάλια φαβέλα κιόλας και ελάχιστα κόσματα, πάρα πολύ όμορφη και απλή. Και η Ακρόπολη από πίσω μου πάρα πολύ μας αρέσει. Συνεχίζουμε με την Μαρία Μπεκατόρου, η οποία, παιδιά, τι υπέροχο, να μου πεις ο τελικός είναι, αλλά τι υπέροχο φόρεμα. Φοράει ένα maxi one shoulder φόρεμα που είναι με τον έναν ώμο, είναι διάφανο και όλο πάνω του, έχει και ντυμένο μικρούς μικροσκοπικούς χρυσούς καθρέφτες. Τα έχει συνδυάσει με τέλεια πέδιλα, τα οποία δεν φαίνονται ξεκάθαρα τώρα, αλλά έχουν αυτή την εμφάνιση και αυτά είναι statement. Γενικά έχει ένα disco εφέ και είναι αγαπημένη. Η Μαρία Μπεκατόρ τη λατρεύουμε και είναι λες και είναι ραμμένο πάνω της, υπέροχη. Τέλος έχουμε την Χριστίνα Μπόμπα, η οποία φοράει ένα λευκό εφαρμοστό φόρεμα με ένα oversized κιμονό στην ταράτσα, στο μπαλκόνι του σπιτιού.
πάμε να κουτσομπολέψουμε. Who wore it better? Καθώς έχουμε δύο celebrities που φοράνε ένα πάρα πολύ έξαλλο φόρεμα. Δεν μπορώ να το σχολιάσω αλλιώς, θα το πω απλά ένα έξαλλο φόρεμα. Σάρα Πάξον και Βικτόρια Μπέκαμ, ποιος το φόρεσε καλύτερα? Είναι ένα φόρεμα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ ιδιαίτερο pattern. Μπορεί τα παπούτσια με τα trucks, τα ασημένια να αρέσουν σε εμένα προσωπικά, αλλά η μπότα, η over the knee, η μαύρη, η δερμάτινη, πιστεύω ότι είναι αυτή η οποία ολοκληρώνει αυτό το τόσο περίεργο και σε εισαγωγικά άβολο outfit. Victoria Beckham, λοιπόν. Και πάμε να απολαύσουμε Billie Eilish με το Your Power και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στο Mad for Fashion, παιδιά. Έχει έρθει η ώρα για την αγαπημένη μας στιγμή, για το Fashion Music Icon της εβδομάδας, την Taylor Swift σε Red Carpet. Όχι ότι και ότι, γιατί παιδιά έχει βάλει κάτι τέλειο φορέμα. Θα σας τα δείξω τώρα, όπως το πρώτο φόρεμα στα Grammy Awards 2015 που φοράει ένα φόρεμα Elie Saab. Τι ύφασμα, παιδιά, είναι αυτό που κάνει όμπρε και δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Βέβαια το παπούτσι, το λες λίγα και τολμηρό, το φούξια ματζέντα παπούτσι, αλλά το φόρεμα, δεν έχω λόγια, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει. Πάμε στο pre-Grammy Gala το 2015, όπου φοράει ένα σετ ολόσωμο σορτσάκι και δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά, να σας πω την αλήθεια, και ένα παπούτσι πέδιλο από κάτω. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι κεντητό το pattern. Δεν είναι απλά, είναι τέλειο, είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ γλυκούλικο και της ταιριάζει. Το 2015 Oscar De La Renta Show, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας στη Νέα Υόρκη, και παιδιά, τι υπέροχο ύφασμα που έχει το φόρεμα το οποίο φοράει και που δένει εδώ και κάνει αυτό το αλφα από κάτω και φουσκώνει υπέροχη και όπως... Πόσο απλή, παιδιά, είναι πάντα στο μακιγιάζ της και πόσο εντυπωσιακή. Πανέμορφη, πραγματικά, δεν έχει ανάγκη για τίποτα άλλο. Και τέλος πάμε στα Brit Awards 2015 που φοράει Ρομπέρτο Καβάλι, με αυτήν την υπέροχη λεπτομέρεια. Παιδιά, είναι δράκο. Είναι δράκος, είναι ένας κόκκινος δράκος στην πλάτη της και είναι η κόκκινη ουρά του δράκου στο τέλος, γιατί έχει και ουρά το φόρεμά της. Ένα τέτοιο τατουάζ κόκκινο θέλω να κάνω. Κάθε εκπομπή θα μαθαίνετε και μια πληροφορία που δεν τροπήσατε ποτέ για μένα. Πώς σας φάνηκε? Απίστευτο, φανταστικό φόρεμα. Απίστευτο. Πάμε όμως να την απολαύσουμε στο Willow και επιστρέφουμε με τα αγαπημένα μας beauty tips. Επιστρέψαμε, παιδιά, στο Mad for Fashion και έχει έρθει η στιγμή για τα αγαπημένα μας beauty tips, καθώς, παιδιά, έχουμε μαζί μας το Steam Pod, το οποίο, όπως σας έλεγα και χθες, λειτουργεί, παιδιά, με ατμό. Πώς λειτουργεί, παιδιά, όμως, ο ατμός, πώς δημιουργείται ο ατμός? Ο ατμός, λοιπόν, παιδιά, δημιουργείται με απιονισμένο νερό και σήμερα θα σας δείξω πώς γεμίζουμε την ειδική υποδοχή του Steam Pod με απιονισμένο νερό. Συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε αυτό εδώ πέρα το συστηματάκι, πατάω όπως βλέπετε τα κουμπιά εδώ και το αφαιρώ πάρα πολύ εύκολα και θα σας δείξω τώρα αμέσως πώς θα πάρουμε εδώ την υποδοχή αυτήν. Θα την ανοίξω, κοιτάξτε, τσακ, έκανε και υπέροχο ήχο. Θα πάρω το απιονισμένο μου νεράκι, το οποίο έχουμε ένα μπουκαλάκι το οποίο μας βολεύει και πάρα πολύ γιατί έχει αυτό το μικρούλι στόμιο, και θα πάω να ρίξω εδώ μέσα όσο νεράκι χρειάζεται. Αφού λοιπόν βάλουμε το νερό, το κλείνουμε, το βάζουμε πίσω στο Steam Pod μας και είμαστε έτοιμοι για χρήση, αφού βέβαια περιμένουμε να ανάψει το λαμπάκι με τους 180 βαθμούς, ότι έχει φτάσει θερμοκρασία, θα βγάλει και λίγο καπνό και είμαστε έτοιμοι. Φυσικά, παιδιά, μαζί με το Steam Pod έρχεται και μία σειρά με προϊόντα, όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Κρέμα η οποία την βάζουμε πριν στεγνώσουμε τα μαλλιά μας με το πιτσουλάκι, δηλαδή αφού λουστούμε, και ένα ειδικό σέρουμ το οποίο βάζουμε στο τέλος αφού κάνουμε το styling, είτε ίσιωμα είτε μπούκλες, για να μας δώσει μία έξτρα λάμψη. Το Steam Pod, παιδιά, μπορείτε να το βρείτε σε κομμωτήρια που συνεργάζονται, σε online καταστήματα, όπως και σε καταστήματα τα οποία είναι συνεργάτες. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν και το Mad for Fashion για σήμερα, αλλά είδατε, πήγα να ξεχαστώ, γιατί τρέχει giveaway, παιδιά, με το Steam Pod στα social media του Mad, συγκεκριμένα στο Mad Instagram μας. Μπείτε στο post το οποίο έχει ανέβει,
Πάρετε μέρος, διαβάστε τους όρους του διαγωνισμού για τη 18 του μήνα. Ένας νικητής τυχερός από εσάς θα κερδίσει και εκείνος το στήμπον. Δεν το έχω μόνο εγώ, θα το έχετε κι εσείς. Να έχετε τέλεια με τα ξένια μαλλιά. Αυτό λοιπόν, παιδιά, ήταν και το Mind for Fashion για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε αύριο Τετάρτη, 6.30 ώρα. Είμαι η Κατερίνα Βλάχου. Και τα ξαναλέμε αύριο φυσικά με το Fashion Music Icon τη εβδομάδα στην Taylor Swift. Γεια σας!